Καλησπέρα, κυρία Σάβα, κύριε Σοκράτους. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πόσοι ψηφίζουν σήμερα στις κεντρικές φυλακές το ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κέντρο, το εκλογικό που λειτουργεί και πάλι στις κεντρικές, κυρία Αριστοτέλους? Έχουμε και σχετικές φωτογραφίες, μπορούμε να τις δείχνουμε καθόλου τη διάρκεια που θα μιλάει, κυρία Αριστοτέλους. Τις βλέπουμε. Σας ακούμε. Ναι, είναι εγγεγραμμένοι υποψήφοι 248 και άσκησαν μέχρι τώρα το εκλογικό τους δικαίωμα 76 άτομα. Δηλαδή ποσοστό 30.65%. Οι Άγγλοι συνάνθρωποι μας, όπως και ο ελεύθερος πληθυσμός, άσκησαν σήμερα το δικαίωμα του εκλέγην. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, όπως έχετε πει κύριε Σοκράτους, λειτουργεί ένα εκλογικό ειδικό κέντρο και οι κρατούμενοι από το πρωί, με βάση σχετικό πρόγραμμα το οποίο έχουμε καταρτήσει ώστε να υποφευχθεί τυχόν συνωστισμός, ασκούν το δικαίωμά τους. Έγιναν ειδικές διευθετήσεις επίσης και για τους κρατούμενους που έχουμε στη πτέρυγα της καραντίνας, όπου τοποθετούνται για τις 14 μέρες από τη μέρα που έρχονται. Ναι. Και η διαδικασία άρχισε στις 7 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 2 το μεσημέρι. Μάλιστα. Κυρία Αριστοτέλους, είχαμε την απορία προηγουμένως και με το πάνελ των δημοσιογράφων, τον Σπύρο Γκέτρο και τον κύριο Μακρύδη. Ποιοι δεν μπορούν να ψηφίσουν σε αυτήν την εκλογική διαδικασία μέσα από τις κεντρικές φυλακές? Όλοι μπορούν να ψηφίσουν, όλοι, όσοι από αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους, όπως ακριβώς συμβαίνει και έξω στους ελεύθερους πολίτες. Μάλιστα. Άρα, μάλλον πρόκειται για άτομα από διαφορετικές χώρες που κρατούνται στις κεντρικές φυλακές, που δεν έχουν ούτως ή αλλιώς το δικαίωμα της ψήφου. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Yeah. Κυρίες και κύριοι, είναι 12:59 οι κάλπες. Σε ένα λεπτό θα ανοίξουν και πάλι. Θα επιχειρήσουμε να έχουμε ακόμη μια σύνδεση μαζί.